Στο Λεβίδι για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Αλφα Αρκαδίας, το απόγευμα του Σαββάτου η Δήμητσάνα πέτυχε σπουδαία νίκη με σκορ 4-1 επί της ΑΕΚ Τρίπολης, έχοντας ως μεγάλο τους πρωταγωνιστές τον Αποστόλη Στρέμπα, ο οποίος με δύο φάουλ και ένα ακόμα γκολ, το οποίο σημείωσε, έκανε χατρίκ και οδήγησε την ομάδα του στην σημαντική αυτή νίκη. Εδώ βλέπουμε τον Τζάνο, τρομερό σουτ, 1-0 η Δημητσάνα στο 12ο λεπτό, με τον Τζάνο να επαναλαμβάνει αυτό που έκανε και στο Λεωνίδιο την περασμένη αγωνιστική, με ένα σουτ έξω την περιοχή, δυνατό με το αριστερό, έστειλε την μπάλα πρώτα στο δοκάρι και μετά στα δίχτυα, εδώ και πάλι σε επανάληψη το πολύ ωραίο αριστερό σουτ του Τζάνου. Η μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 της Δημητσάνας. Δημητσάνα η οποία ξεκινάει καλά. Εδώ Πετρόπουλος ένα φάουλο για να καρώνεις δύσκολα. Απλώνεται και διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Ο Στρέμπας 0-2 η Δημητσάνα. Υπέροχο γκολ από τον Αποστόλη Στρέμπα, που σκοράρει για πρώτη φορά με την Δημητσάνα. Και μάλιστα το κάνει με πολύ εντυπωσιακό τρόπο. Εδώ και πάλι σε επανάληψη, φαλτσαριστό φάουλ, μπάλα στο παραθυράκι της εστίας του Αυδίου, ο Πιτσιρικάς, ο οποίος δεν μπόρεσε να κάνει κάτι στην φάση αυτή. Εδώ ο Στρέμπας και πάλι χορεύει την άμυνα της ΑΕΚ και 0-3 είναι ένα λεπτό μετά το 0-2. Ο Στρέμπας θα πετύχει και το 0-3 για την Δημητσάνα. Εδώ και πάλι πολύ ωραία προσπάθεια του Αποστόλη Στρέμπα. Το σού του με το αριστερό στην απέναντι γωνία, 0-3 η Δημητσάνα, ο απόλυτος ενδιασμός για την ΑΕΚ, η οποία και στα προηγούμενα δύο παιχνίδια, κόντρα στο Λεωνίδιο και κόντρα στον Απόλλωνα, βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά κατάφερε στο ένα να φύγει με την ισοπαλία και στο άλλο να πάρει την νίκη με ανατροπή. Αυτή τη φορά δεν μπόρεσε να κάνει κάτι καλύτερο. Εδώ είδαμε ένα πολύ ωραίο σούτο από τον Παρασκευόπουλο με την μπάλα να φεύγει έξω και τελικά γνώρισε την ήττα. Η ΑΕΚ φάουλ με τον Δημητσάνα, για τη Δημητσάνα με τον Στρέμπα, ο Λάγκα στην κεφαλιά, η μπάλα πέρασε έξω, φάουλ με τον Λάγκα, η μπάλα στα δίχτυα, 4-0 η Δημητσάνα, με τον Αποστόλη Στρέμπα να σημειώνει χατρίκ και να ουσιαστικά να κλειδώνει την νίκη της ομάδας του από το πρώτο ημίχρονο. Και πάλι σε επανάληψη δυνατό το φάουλ, λάθος υπολογισμός και από τον νεαρό τροροφύλακα της ΑΕΚ, από τον Αυδί, και 0-4. Και 4-0 μάλλον η Δημητσάνα, η οποία ήταν η γηπεδούχος του αγώνα. Εδώ ένα δυνατό σούτα, η μπάλα πέρασε έξω από τον Πετρόπουλο. Εδώ δεύτερο, όπως έχουμε πει, έχουμε περάσει στο ημίχρονο, ο Σεφερλής μες στην περιοχή, ο Αυδής εκεί. Πολύ ωραία επέμβαση από τον νεαρό κήπερ της ΑΕΚ, ο οποίος διάβασε την φάση αυτή και έπεσε στα πόδια του Σεφερλή διώχνοντας την μπάλα. Ο Πετρόπουλος εδώ στο σούτο για να καρώνει σε εντυπωσιακή επέμβαση του τερματοφύλακα της Δημητσάνας. Και πάλι η ΑΕΚ στο προσκήνιο στο δεύτερο ημίχρονο, που η ΑΕΚ ήταν καλύτερη και προσπάθησε να πιέσει την άμυνα της Δημητσάνας. Μια Δημητσάνα η οποία έκανε διαχείριση του αποτελέσματος στο δεύτερο μέρος. Εδώ Καψής σε ένα γυριστό σούτ μέσα από την περιοχή με την μπάλα να φεύγει έξω. Ο Στρέμπα σκάβει για το Λάγκα, το λάθος του Αυδίου. Ο Λάγκα στην επαναφορά με αυτή την προβολή, η μπάλα θα περάσει έξω. Καλή στιγμή για την ομάδα της Δημητσάνας. Ο Παρασκευόπουλος, ωραία η τρίπλα του, κακό όμως το τελείωμά του, δεν θα πιάσει το σούτ όπως θα το ήθελε και η μπάλα θα φύγει έξω. Με τον Αρδάμι εδώ πολύ ωραία δίνει στον Κατή αυτό το σούτ που θα κάνει δυνατό αλλά άστοχο. Μεγάλη ευκαιρία αυτή για την ομάδα της ΑΕΚ, η οποία επιμένει, προσπαθεί να μεταφέρει την πίεση στα καρέ της Δημητσάνας. Εδώ ο Αρδάμις σε ένα σούτ με την μπάλα να φεύγει έξω. Ο Πετρόπουλος ανοίγει την μπάλα προς τα δεξιά, ο Ευγένιος Πετρόπουλος, ο Ρένος στη σέντρα, η κεφαλιά του Κοσκολού, 4-1 για την ΑΕΚ, η οποία μειώνει με τον Δημήτρη Κοσκολό. Ο Κοσκολός πετυχαίνει και ως ο πρώτο του γκολ με την νέα του ομάδα. Σέντρα του Ρένου Πετρόπουλου, κεφαλιά του Κοσκολού, 4-1 στην φάση αυτή. Εδώ ευκαιρία για την ομάδα της Δημητσάνας που περνάει πάνω από τα δοκάρια. Τελευταία καλή στιγμή του αγώνα, ανήκει στην ομάδα της ΑΕΚ με την κεφαλιά του Αρδάμι που πέρασε πάνω από τα δοκάρια.